Καλώς του Κώστα. Σε χαίρομαι αγόρι πάρα πολύ και σε καμαρώνω που σε βλέπω στην τηλεόραση. Κάθε μέρα, αν όχι κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα υπογράφεις και έργα. Έκανες μια Θεσσαλία αγνώριστη. Εύχομαι να κοιτάξεις και το Τρίκερ που είναι έρημο. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Αξίζει συγχαρητήρια πάρα πολλά, Κώστα. Δεν πέρασε τέτοιος άνθρωπος. Πάμε λοιπόν να τον συναντήσουμε αυτόν τον ζωντανό άνθρωπο, αυτόν τον άνθρωπο που είναι η χαρά της ζωής. Με το ίδιο πάνω κάτω χαμόγελο μας υποδέχεται στο πανέμορφο Τρίκερι. Κυρία Γιαμαρέλου, καλησπέρα. Καλησπέρα Σωτήρη μου, καλησπέρα αγόρε μου, τι κάνετε, καλά? Να σας πω, είστε φαν του αγοραστού, γιατί είδα πολύ ενθουσιασμό εκεί με το που τον συναντήσατε στο βασίλειό σας στην κουζίνα. Φαν. Είμαι, βλέπω τα ωραία πράγματα που έχει προσφέρει μία τετραετία. Δεν είναι τυχαίο που ξαναβγήκε ο αγοραστός. Άραγε πρέπει κάτι να κάνεις για να σε ξαναβγάλουν. Λοιπόν, έχει κάνει μια ωραία Θεσσαλία αγνώριστη. Το βλέπω, το παρακολουθάω, Σωτήρη μου, όλα τα κανάλια, τα τοπικά βέβαια, αυτά με ενδιαφέρουν, και βλέπω μέρα παραμέρα, αν και 5 μέρες, τα υπογράφει, λέει, στην τραπεζαρία. Βρε, κάθε μέρα έχει συμβάσεις και υπογράφει, έτσι. Αλλά εγώ είδα και ένα μικρό παράπονο στο τέλος του βίντεο που του λέτε να προσέξει το Τρίκερι. Θέλει το Τρίκερι, Σωτήρη μου, όπως πιστεύω να ξέρετε κι εσείς, το Τρίκερι είναι παραμελημένο, αγόρι μου. Παραμελημένο. Είναι τελευταίο χωριό του Πηλίου, του Νότιου Πηλίου, αλλά είναι και παραμελημένο. Να σας πω, με τη δημοσιότητα που είχε το βίντεο σας, νομίζω θα γίνει το πιο αγαπημένο και πιο χαϊδεμένο παιδί της Θεσσαλίας το Τρίκερι. Και θα το χρωστούν οι συντοπίτες σας εσάς και στον αγοραστό. Έτσι. Από το στόμα σου και στο Θεό το αυτή. Εσείς έχετε εκεί δράση στα κοινά της περιοχής? Εγώ έχω, ασχολούμαι, αλλά δεν με αφήνει και η δουλειά από το μαγαζί. Αλλά εγώ προσφέρω πολλά πράγματα εδώ, καθαριότητα στο χωριό, εδώ στην Αγία Κυριακή βεβαίως, γιατί ναι, εδώ ασχολούμαι. Σε αμμουδιές, σε καθαριότητα, σε εκκλησίες, σε κάπου ανακατώνουμε. Ναι, να σας πω, είναι φανερό ότι έχετε αγάπη για τον τόπο σας. Φάνηκε σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που ζητήσατε παραπάνω προσοχή στο Τρίκερι. Τι καλό του προσφέρατε του Περιφερειάρχη που ήρθε στην ταβέρνα σας? Έφαγε ψάρι, τι έφαγε? Ο Κώστας ήρθε με τους φίλους του, ναι, απλώς για μπάνιο, όχι επισήμως. Και ήρθε μέσα στην κουζίνα να με δει το παιδί, γιατί είναι πελάτη. Ναι. Και λέει, καλό στο Κώστα μου, λέω. Καλό στο παιδί. Και όλα τα υπόλοιπα τα είδαμε στο βίντεο, λοιπόν. Τα είδατε στο βίντεο, ναι, αλλά έχει κάνει όμως και μια Θεσσαλία γνώριστη. Κάθε τόσο μέχρι προχθές εγκαίνιασε πάνω στην Αλόνισο. Να σας πω, πώς ήταν η ζωή στην περίπτωσή σας? Ήταν γενναιόδορη, ήταν καλή, ήταν με χαμόγελο ή την ζήσατε και σκληρά τη ζωή σας? Σκληρά τη ζωή, δόξα τω Θεώ. Το μόνο που έχασα τον άντρα και πικράθηκα. Δόξα τω Θεώ. Έφυγε νωρίς ο άντρας σας, ο σύζυγός σας? Ο άντρας μου έφυγε Κώστα μου στα 57 του και εγώ είμαι ένα 47. Μάλιστα. Και τώρα είμαι 69. Μη τι λέτε την ηλικία, μπουμπούκι είστε. Μαζί με τα μπουμπούκια γύρω σας, γυρίστε μου και λίγο την κάμερα προς την θάλασσα. Θέλω να πάρουμε μια γεύση από θάλασσα. Πω πω τι ώρα να είσαι πάνω στη θάλασσα. Όλες τις μέρες του χρόνου, ακόμη και όταν είναι άγρια η θάλασσα και μέχρι εκεί που κάθεστε μπαίνει το κύμα, είναι υπέροχα. Σας ζηλεύουμε, σας φιλούμε, όλη μας την αγάπη. Τα φιλιά και από μένα, Σωτήρη μου. Να είστε καλά. Πάρα πολύ, να είστε καλά. Και εγώ σας φιλώ. Γεια σας, κυρία Γιαμαρέλου. Θα και πάμε... όλο το Τρίκερι, και όλο το Τρίκερι σας χαιρετάει. Γεια σας, αγόρι μου. Πολλά πολλά φιλιά, την αγάπη μας. Για χάρη μέσα από την καρδιά μας.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τα social της TRT και ερχόμαστε με δύο βίντεο που δεν έχουν ξαναπροβληθεί. Έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία, είχε πολύ μεγάλη απήχηση και έκανε αίσθηση το βίντεο με την Ελένη Γιαμαρέλου, με την αυθεντικότητα του συναισθήματός της, αλλά θα δούμε και άλλα δύο βίντεο για τον Κώστα Αγοραστό που μέχρι σήμερα δεν έχουν μεταδοθεί.